Σήμερα συζητάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο δύο θέματα σημαντικά. Το συνδέονται και τα δύο με την πρόταση που έχει υποβάλει ο Δήμος Κοζάνης στην διαχειριστική αρχή για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 1420 και έχει να κάνει με το, τόσο με το περιοχή του σταθμού και την έγκριση μελέτης για την οδό Λίμπου. Δύο έργα τα οποία, όπως είπα, εντάσσονται στον αυτό το σχεδιασμό. Είναι μέρος μάλλον του σχεδιασμού, του γενικότερου σχεδιασμού του Δήμου Κοζάνης για την περιοχή του άξονα κέντρο συνδρομικό σταθμός. Το πρώτο θέμα που έχει να κάνει με την γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για την στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του χώρου του ΟΣΕ είναι εντάσσεται στις γνωμοδοτήσεις και στις εγκρίσεις που πρέπει να δοθούν για να φτάσουμε σε ένα προεδρικό διάταγμα όπου τροποποιείται το σχέδιο πόλης της Κοζάνης σε εκείνο το σημείο ώστε να υποδεχθεί τις χρήσεις τις οποίες έχουμε προσδιορίσει ως ένα μεγάλο βιοκλιματικό πάρκο όπως έχουμε πει μαζί με μια στεγασμένη λαϊκή αγορά σύν τις άλλες χρήσεις όπως είναι χρήση πολιτισμού, αθλητισμού κτλ. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα συνδέεται με το πρώτο. Είναι η ανάπλαση της οδού Ολύμπου από την πλατεία Λασάνη μέχρι το συνδρομικό σταθμό, έργο που επίσης χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Σήμερα θα συζητήσουμε για την έγκριση της μελέτης και την πρόταση που θα υποβληθεί στην διαχειριστική αρχή για χρηματοδότηση του έργου.